και φίλοι, καλησπέρα σας από το Προμηθέας Park, εδώ που σε λίγο ακόμα βλέπετε τις ομάδες που προπονούνται, εδώ είναι η Ρίστη και η Κλάφτα. Σε λίγο λοιπόν θα δούμε αυτή την αναμέτρηση που περιμέναμε αρκετό καιρό. Έχασαν ένα παιχνίδι που φαινόταν δικό τους με 58-61 από... όπως λέγαμε, από τους Μπυργόικη Μπακς, μια οδυνηρή ήττα εκτός προγράμματος, όπως μας δήλωσε ο πρόεδρος, προπονητής και παίκτης Αντώνης Παναγόπουλος. Ενώ η Κλάφτα έρχεται από μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στους Μαέστρους, αν θυμάμαι καλά. Χατζόπουλος, Γιάννης Ξέρας, Γιάννης Δεύτερο, Δημήτρης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιμπούλης, Ανδρέας Παπαδιάς, Ανδρέας Ζήκου, Τίτος Τριανταφύλλου, Σπύρος Ζήσης και Δημήτρης Κωστάκης. Ενώ από την άλλη πλευρά, εδώ τους βλέπετε, τους Μίνα Ρίστ, Γιώργος Δημητρόπουλος, Τάκης Αποστολόπουλος, Νίκος Μιχαλόπουλος, Νίκος Λιόλιος, Γιάννης Λαφογιάννης, Αντώνης Παναγόπουλος, Νίκος Καφέζας, Μιχάλης Δάρλας και Βασίλης Στάμος. Όλα έτοιμα λοιπόν. Από Μιναρίστ, Τάγκαλος, Καφέζας, Ντάρλας, Δαφογιάννης και Λιόλιος. Ενώ για Κλάφτα, Τριανταφύλλου, Τσιγκούνης, Ζήκου, τους άλλους δεν τους βλέπω, Παπαδιάς και Χατζόπουλος. Εδώ η
καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία. Και όλα έτοιμα για το τζάμπολ του παιχνιδιού. Από μην αρίστε πάει κανένας. Τελικά θα πάει το παιχνιδιού. Και ξεκινάει το παιχνίδι. Κερδισμένη κατοχή για κλάφτα λαμποράλ. Και η μπάλα στα χέρια του Ζήκη. Με το μέσα θα κερδίσει το φαουλ. Μέσα σε χειροκροτήματα. Δύο βολές για τον Ανδρέα Ζήκου. Ο οποίος θα αστοχίσει στην πρώτη με περιπέτεια. Είναι άτυχος. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και μία στις δύο. 0-1 το σκορ, πρώτο καλάθι στο μάτσο. Κάρλας έδωσε δίπλα του στον στρατιώτη Νταφογιάννη και ο Τάγκαλος με ένα χρήστα στο χρήσι. Θυμίζουμε οι μιναρίστα έχουν αρκετές επιστροφές όπως είναι αυτή του Νταφογιάννη, ενώ στη συνέχεια ο Παπαδιάς θα πετύχει το 3-0. Καλό ξεκίνημα για την Κλάφτα. Όπως λέγαμε έχουν αρκετές επιστροφές του Αποστολόπουλου. Κάρλας για 2-3-2 πρώτο καλάθι για μένα ρίστ. Του Αποστολόπουλου, του Νταφογιάννη. Τσιγκούνι στο πώς έχει μπροστά του τον Τάγκαλο. Επιθετικό φάουλ. Βέβαια ο Τάγκαλος είναι παλικάρι, δεν νιώθει τίποτα, είναι καλά. Ντάρλας. Αφέσας στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Για να δούμε και αυτός τι ψάρια πιάνει. Λόλιος. Μέχρι μέσα, ωραία κίνηση, άστοχος στο τελείωμα. Ο Λιόλιος που πρωταγωνίστησε στην τελευταία φάση του προηγούμενου αγώνα του Μιναρί, εκεί που ήταν αρκετά αμφιλεγόμενοι. Άλλοι λένε ότι ήταν φάουλ, άλλοι λένε ότι δεν ήταν. Ενώ ο Ζήκου τώρα σκοράρει ακόμη ένα καλάθι, 5-2. Λιόλιος μέχρι μέσα. Νταφογιάννης, ελεύθερος για 3, άστοχος. Εδώ να θυμίσουμε ότι πέρσι, περίπου τέτοια εποχή, στον ίδιο αγώνα, λίγο πιο μετά ήταν, αν θυμάμαι καλά, η Κλάφτα επικράτησαν με 74-32 τον Μιναρί, ενώ ο Τσιτούνης διευρύνει τη διαφορά για το 7-2. Ντάρλας. Μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Rebound από τον ίδιο, καθώς ο Νταφογιάννης προσπάθησε και έστειλε την μπάλα στα χέρια του. Hand-off του Λιόλιου με τον Τάγκαλο. Λιόλιος. Μέχρι μέσα, scoop lay-up, άστοχο. Τριανταφύλλου με την μπάλα. Και πάνω του Τάγκαλο. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους Κλάφτα. Η μην αρίστο και τόσο. Ο Παπαδιάς πέρασε μέχρι μέσα. Αστόχησε βήματα. Να μια άμυνα που βγάζουν οι μιναρίστ. Ίσως η πρώτη που βγάζουν σήμερα, αν θυμάμαι καλά. Κάρλας. Λιόλιος, ωραία κίνηση, βγάζει τον Τάρλα, ο οποίος εκτελεί για 2, άστοχος, rebound του Παντζόπουλου.
Τριανταφύλου μέχρι μέσα της νίκης σε όλους, coast to coast από τον Τίτο Τριανταφύλου και 9-2. Αν συνεχίσουμε έτσι βλέπω να φτάνουμε στα περσινά. Ενώ ετοιμάζεται ο έτερος στρατιώτης της ομάδας, ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος, μετά το time out βέβαια. Εξτρέφουμε σε λίγο. Μπάλα μην αρίστα, θυμάμαι καλά. Και τάγκαλος στη sideline για την επαναφορά. Αφήνει στον ηγέτη ουσιαστικά αυτής της ομάδας, τον ποδοσφαιριστόν Νίκο Λιόνιο, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια, πολύ ωραία κίνηση και καλά και 9-4. Εδώ βλέπετε και τον προπονητή της ομάδας, τον Αντώνη Παναγόπουλο. Τον είδατε για λίγο. Ζήκου ελεύθερος προσποιήθηκε, μπήκε μέχρι μέσα, τελείωσε τη φάση. Καλάθι, 11-4. Αποστολόπουλος. Νταφογιάννης. Καλόπουλος, Τάγκαλος, κεφάλι Αποστολόπουλος από 45 για 3. Δεν θα μπει με το δεξί στις υποχρεώσεις της ομάδας του ο κοντοκουρεμένος Αποστολόπουλος, ενώ τώρα θα σώσει την κατοχή Λιόλιος μέχρι μέσα, Μιχαλόπουλος, Νταφογιάννης, ωραία κυκλοφορία, Τάγκαλος για 2. Ζήκου μέχρι μέσα κάνει ό,τι θέλει την άμυνα των Μιναρίς. Δεν μπορεί κανένας να το σταματήσει. 13-6. Δεν θυμάμαι πως πόντους έχει. 7, 9. Κάπου εκεί. Λιόλιος τώρα παίρνει ένα screen. Θα περάσει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία κίνηση. Μένει στον αέρα. Και σκοράρει για το 13-8. Ωραίος ρυθμός στο μάτς. Κατζόπουλος. Τσιγκούνι στα τελειώτερη φάση, 15-8. Ανύπαρκτη άμυνα το Μιναρίστ. Νταφογιάννης. Λιόλιος με τον Ζήκου μπροστά του. Θα περάσει, θα βρει τον Τάγκαλο. Εξαιρετική φωτογραφία, 15-10. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Βέβαια η κλάστα ελέγχει από την αρχή. Τσιγκούνι. Με τον Νταφογιάννη μπροστά του τελειώνει τη φάση άσκοπα. Μαζεύει όπως τον έπινε. Λιόλιος παίρνει ένα πικ. Πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. 15-12 και μία βολή. Ο Νίκος Λιόλιος που δεν ήταν ευχαριστημένος την προηγούμενη εβδομάδα την απόδοσή του. Εγώ διαφωνώ, ήταν πάρα πολύ καλός. Ενώ μπαίνει τώρα ο Ζήσης, ο Κουστάκης και ο Δέχτης μετά από υποδείξεις από τους φανς του πραγματίου μας.
αλλιώς στην συμπληρωματική βολή. Μέσα στην βολή, το 5-13. 3,5 ακόμα για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου. 30 παίρνει ένα screen, εκτελεί για 2, δεν τα χάνει αυτά. Το χατώνει. Επιθετικό rebound από τον δεύτερο. Ζήσεις. Μόνιμος κίνδυνος για τις αντίπαλες άμυνες, εκτελεί εδώ για 2 μετά το screen, άστοχος. Επιθετικό rebound. Δεύτερο κάτω από το καλάθι, δεν θα τελειώσει καλά. Και άλλο επιθετικό rebound, το Σφάκης. Foul, 2 βολές. Ενώ έχει περάσει και ο Ξέρας, δεν τον είδα στην αρχή, του ζητώ συγγνώμη. Δύο βολές για τον Δημήτρη Κωστάκη. Άστοχη η πρώτη. Παραμένει το συν 2 από την κλάφτα, ενώ ο Καφέζας θα περάσει στο μάτς, ο Σονούκο. Ποιος βγαίνει? Ο Κωστολόπουλος. Όχι, ο Ντοφιγιάννης βγαίνει. Με νέο look, όχι αυτό που τον είχαμε συνηθίσει. Λιόλιος. Από πολύ μακριά για 3, άστοχο rebound, από κανέναν, θα τους πάλα περνάει εκτός. Βάλα κλάφτο. Και ο Τίτος Τριανταφύλλου τώρα με την μπάλα. Θυμίζουμε ήταν άκρος εντυπωσιακός στο προηγούμενο μάτς. Τώρα περνάει, Ξέρας. Τριανταφύλλου ξεχασμένος για 3, άστοχος. Αποστολόπουλος μαζεύει. 2 και 20 ακόμα. 15-13 το σκόρ, υπενθυμίσουμε. Αποστολόπουλος για 3. Το πάρει με το πλό. 15-16. Πρώτο προβάδισμα των Μίνα Ρίστ στο σημερινό παιχνίδι. Και κλέβει ο Λιόλιος. Θα τελειώσει το φάσιμο. Το 15-18. Τριανταφύλλου θα περάσει, θα σουτάρει για 3, δεν θα ισοφαρίσει, θα κάνει rebound. Λιόλιος πέρασε, κέρδισε το φάουλ, είναι το 4ο μαζικό του, τελευταίο που θα αναδώσουν οι κλάφτα. Δημητρόπουλος στο μάτς. Και ποιος άλλος? Πολιόπουλος για την Λάφτα. Στο πρώτο του παιχνίδι επίσης. Καλόπουλος μέχρι μέσα. Πολύ ωραία κίνηση. 15-20. Εντυπωσιακή μιναρίστη στα τελευταία λεπτά. Ζήσεις. Πέρασε, μένει με τον Μιχαλόπουλο, ο οποίος είναι καλός αμυντικός. Θα τελειώσει τη φάση άστοχα, rebound από τον Δημητρόπουλο. Αποστολόπουλος τώρα. Ένα λεπτό ακόμα. Με χώρο, τελικά σταμάτησε, hand-off με τον Δημητρόπουλο. Καφές, ασυστείτε και βγάζει το Λιόλιο. 9 ακόμα. Προσπαθεί να περάσει από το Ζήση. Ωραία κίνηση, φανταστικό καλά. 15-22, Νίκος Λίλιος. Ζήσεις. Πέρασε, τούκλεψε την μπάλα όπως ο Αποστολόπουλος. Πάνω που έλεγα πριν για την πολύ κακή άμυνα του Μίνα Ρίς, με έχουν διαψεύσει. Και εδώ μπροστά μας τώρα ο Νίκος Λίλιος με τον Ζήση. Όλη την επίθεση ζητάει ο coach Λιόλιος.
για 3. Αστοχή, rebound με πρώτη, 5 ακόμα, έχασε μπάλα κλάφτα. Με 3,7 στην διάθεσή τους. Θα είναι δύσκολο να βρούμε κάτι, όμως έχει ακατόρθωτο το Λιόπουλος. 2-1, καλή άμυνα του Λιόλιου. Δεν πρόλαβε ο Μιχαλόπουλος. Τέλος, πρώτη δεκαλέπτη, 15-22 μπροστά η Μίναρης. Επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας. Επιστρέψαμε και πάλι στο παρκέ, 15-22, υπενθυμίζουμε το σκορ. Στάμος μέσα για Μιναρίστη για πρώτη φορά. Και Μιχαλόπουλος στην επαναφορά. Πέρυσι ήταν φιναλίστ με τους Tragic. Φέτος έκανε το μεγάλο βήμα για τους Μιναρίστη. Στάμος ψάχνει πάσα, την βρίσκει στο Δημητρόπουλο. Παραλίγο να χάσει, περνάει. Δύσκολη προσπάθεια, φάουλ. Κερδίζει ο Δημητρόπουλος. Και δύο βολές. Μία επίθεση που φαίνονταν χαμένη. Τελικά βρίσκει ένα φόρτο. Αρχικά με τον Γιώργο Δημητρόπουλο. Και 2 στις 2, 15-24. Για τα φίλου. Μέχρι μέσα, πολύ ωραία κίνηση, close to close. Όλο το δρόμο για τα φίλου, μειώνει 17-24. Τις έχετε τις ενέργειες. Βέλος για 2, δεν είναι καλό το σούτ. Τσεκλίνεις πιο ψηλά από όλους. Και πάλι 30 φίλοι. Θα μπει μέχρι μέσα και πάλι το ίδιο. Αστόχησε αυτή τη φορά. Μιχαλόπουλος. Καμπέζα στα σουτάρια για 2, μέσα. 17-26. Πριν το μάτς, ο Αντώνης Παναγόπουλος τον ρώτησε περίπου 50 φορές το πόσο έτοιμος είναι να παίξει. Τελικά μας αποδεικνύει τώρα ότι είναι αρκετά. Ζήσεις από πολύ μακριά, αστοχή, τέλειος το rebound και πετάει στον Μιχαλόπουλο, ο οποίος είναι μόνος του, ο Χριστός και Παναγία, τι έχασε. Παραμένει το 17-26. Γελάει και ο ίδιος, τον βλέπουμε εδώ. Φάουλ απλό έχει κοφεί. Ζήκου αφήνει στον 30 φύλλο. Ζήκου με τον Μητσόπουλο, με τον Δημητρόπουλο. Άστοχος, ριπάνω με δικό του καφέζα. Στάμος από 45 για 3. Άτυχο. Ριμπάουντ του Τσουκούλη. Δύσεις. Τον καταδιώκει παντού ο Μιχαλόπουλος. Περνάει από την εσωτερική. Τους νικάει όλους και βάζει το καλάθι. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Μέχρι και κόρνες έχουν φέρει. Οι οπαδοί της Κλάφτα πάντα οργανωμένοι, πάντα εντυπωσιακοί. Λιόλιος. Στάμος, καφέζας με ψυχολογία. Δεν τα μεγάλη, ριχάω από το τραταφύλλο μακρινό. Θα μπει μέχρι μέσα, καλάθι. Μέσα από θέωση. Από τους ένφερμους οπαδούς. Λιόλιος μπαίνει την εσωτερική, καφέζα, κόβεται. Λιόλιος κάτω από το καλάθι. 3 δευτερόλεπτα.
Ζήσεις. Μόνος του, τελείως. Αυτό έχει σε φάουλ στη διεκδίκηση του rebound του Μιχαλόπουλου. Ο Τσιγκούνης έχει κερδίσει όλες τις μάχες. Είναι πολύ δυνατός ψηλά. Κάτω το καλά που θα τελειώσει τη φάση και 23-26 από τους 9 στους 3 πλέον διαφορά. Λιόλιος, ωραία κίνηση, πολύ καλή όμως η άμυνα του Ζήκου, βλέπει την μπάλα, τριανταφύλλο, εκδιασμός, έχει τον καφέζα μπροστά του, το περνάει και θα πάρει το φάουλ, δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 24-26. Πόντο, το μάτς, ενώ πέρασαν και Ντάρλας Αποστολόπουλος Δαφογιάννης στο μάτς. Στάμος Δημητρόπουλος το δοκιμάζει, δεν είναι καλό. Rebound αμυντικό. Ζήκου Ζήσης, τροβάτισμα για τους Μιναρίστ, ενώ ο Παναγόπουλος κοπανάει τα πάντα. Στον πάγκο τελικά βρήκε τον Καφέζα, ο οποίος θα στάρει για δύο, πολύ άστοχος. Ζήσης. Θα πάρει το φάουλ από τον Ντάρλα. Ο Ζήσης, αν άκουσα καλά πριν, είχε εντολή να τρέχει όποτε παίρνει την μπάλα, να κουράσει λίγο τους παίκτες των Μιναρίστ. Αντώνη! Ζήσεις για τρεις και το έχασα κιόλας στην κάμερα γιατί δεν κοιτούσα. Λιόλιος, πάρα λίγο να χάσει, μπαίνει μέχρι μέσα, πολύ ωραία κίνηση, ούτε τώρα το καλάθι όμως. Αμυντικό rebound για την Κλάφτα. Τριανταφύλλου για τρεις,
άστοχος αυτή τη φορά, τσιγκούνι στο επιθετικό rebound, Λόλιος όμως είναι εκεί για να διορθώσει. Καφέζας για τρεις, θα το βάλει ο Καφέζας, 30-29, απάντηση μετά από ώρα από τους Στεναρίς, Τσίκου μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, αστοχή, rebound από ποιον, από κανέναν, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Λόλιου, άκουπα. Eurostep εξαιρετικό, αστοχή στο lay-up, Καφέζας είναι εκεί για να αστοχήσει με το hook. Τριανταφύλου μέχρι μέσα, θα αστοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Ντάρλας αφήνει στον Λιόλιο. Παίρνει ένα σκριν, περνάει από την εσωτερική. Ντάρλας εξτραπάσει στον Αποστολόπουλο για τρεις, άστοχος. Ωραία επίθεση παρόλο αυτό για τους Μιναρίς που χειροκροτείται. Ζήσεις. Πέρασε εξαιρετικά, τρομερός ο Ζήσεις. Ο Ντάρλας λέει δεν έκανε φάουλ. Δύο βολές για τον Σπύρο Ζήσεις. Ενώ ετοιμάζονται ο Δεύτο και ο Κουστάκης. Έξω η πρώτη από το Σπύρο Ζήση, δεν το συνηθίζει, είναι η αλήθεια. Μια στις 2, 31, 29, 3 και 20 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Μιχαλόπουλος θα κατεβάσει. Θα πάρει διπλό σκριν, θα βγάλει στον Παφογιάννη. Εκεί πάσα στη γωνία, λάθος για τους Μιναρίς. Τίτος 30 φίλοι. Ο Λιούλης του δίνει αρκετό χώρο, δεν το εκμεταλλεύεται όμως ο Τίτος. Ο Παδιάς και έχουμε 3 δευτερόλεπτα, πάλα μην αρίσει. Δεύτερη φορά που υποπίπτει κάποια ομάδα σε αυτή την παράβαση σήμερα. Μια φορά ο Λιούλης, αν θυμάμαι καλά, και τώρα κάποιος από τους κλάφτα που δεν παρατήρησα. Λιόλιος μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, τελειώνει και πάστε 31-31. Ισοπαλία και πάλι στο παιχνίδι. Καταφύλλου περνάει, πολύ καλή ώρα του Λιόλιου, κρατάει όμως με το πείσμα του. Πέφτω για τρεις, με ταμπλό άστοχος, Αποστολόπουλο στο μακρινό rebound. Στέκεται και εκτελεί. Απίστευτος ο Νίκος Λιόλιος, 31-34. Με μεγάλη ψυχολογία πήρε ένα σουτ και δικαιώθηκε. Ζήσεις, πολύ ωραία κίνηση, άστοχο το λέει άτομο. Λιόλιος τώρα, φοβερή πάσα για τον Μιχαλόπουλο που δεν τελειώνει με την πάση, καθώς και γυρίσει ο Τριανταφύλλου. Ήταν καλός. Αποστολόπουλος από μακριά, άστοχος. Ζήσεις τώρα. Αναλαμβάνει την επίθεση των Κλάφτα. Από πολύ μακριά και αυτός δεν θα απαντήσει στον Νίκο Λιόλιο. Ένα και 13 ακόμα. Λιόλιος μέχρι μέσα. Μιχαλόπουλος από πολύ μακριά. Με ταμπλό άστοχος, τάγκαλος, τερκετικό rebound,
και θα γυρίσει, αλλά πριν παίζεις, βέβαια η κατάληξη δεν ήταν αντίστοιχη με, με το πεταχτάρι του Πρίντεζη. Τριανταφύλου μέχρι μέσα κόπηκε εντυπωσιακά, κανένας όμως δεν είναι για τον rebound. Παπαδιάς 45 μοίρες, δεν ξέρω γιατί δεν το παίζει κανένας. Εδώ σαν να του λένε έλα και βάλτο, και ήρθε και το βάλε. 34-34, 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του μηχρόνου. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Λιόλιος μέχρι μέσα, εξαιρετική κίνηση. Από τον κορυφαίο του αγώνα έως τώρα. Ετοιμάζεται για την βολή. 24 και 6 απομένουν. Άστοχος rebound του Παπαδιά. Τελευταία επίθεση θα είναι όλη λογικά για την Κλάφτα. Τριανταφύλου. Τελειώς! 10 μέτρα πίσω! Άστο! Οδηγίες εδώ από τον coach Κουραχάνη, ο οποίος είναι στο εξέδρες, βέβαια. Άστοχος ο Ζήσης. 4, Λιόλιος έχασε. Ζήσης έκλεψε. 1, πρόλαβε. Αστόχησε. 34-36. Τέλος του μηχρόνου. Φοβερό παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Όπως ακούσατε, επιστρέψαμε. Αποστολόπουλος εδώ μπροστά μας. 34-36 το σκορ υπέρ των Μιναρίστ. Μπάλα για ποιον? Μπάλα κόκκινη σε τον Αυτορέφ. Πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής και από τους δύο διαιτητές. Δεν έχω παρατηρήσει κάποιο λάθος. Ξεκίνησε το δεύτερο μήκρονο. Θα κλέψει τον Αποστολόπουλο και τον Ταφογιάννη να βγάζει πάσα εμβιασμού. Μιχαλόπουλο σε επίθεση για τους Μιναρίστ, καθώς δεν πρόλαβαν. Αποστολόπουλος ήταν ελεύθερος, το πήρε. Έκοψε ο Μιχαλόπουλος, κακή πάσα για τον Τάρλα. Αφήνω τώρα με την μπάλα. Ωραία κίνηση, Χατζόπουλο. Και πάλι 30 στα 10 δευτερόλεπτα. Γυρνάει, πολύ ωραία κίνηση. Άστοχο τελείωμα όμως. Χατζόπουλος έβγαλε. Και έχουμε συνέχεια στο μάτς. Άλλη Τάρλα. Μιχαλόπουλος. Αποστολόπουλος με το τσιγκούνι μπροστά του. Σταμάτησε την τρίπλα και πάσαρε και πάλι στον Μιχαλόπουλο. Πιστεύω θα το πάρει. Αυτό θα κάνει. Με step back. Αστόχησε. Rebound 30 φίλου. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη η Τσιγκούνη στο εξαιρετικό rebound. Κάπα του Παφογιάννη, δεύτερη προσπάθεια. 36-36. Και πάλι ισοπαλία στο μάτς. Ντάγκλας. Λιόλιος πέρασε. Ωραία κίνηση, Αποστολόπουλος ελεύθερος. Πήρε την εσωτερική. Επέστρεψε ο Ντάρλας στον Αποστολόπουλο για 3, κατώθη, έρβολ, μπάλα κράφτα. Κολιόπουλος λάθος, έκλειψε ο Λιόλιος, όμως η μπάλα παραμένει σε χέρια πορτοκαλί, κόκκινο, νότι.
πάσα. Τη βρίσκει τελικά στον 30 φύλλο. Ωραίες τρίπλες, πέρασε. Τσιγκούνης από κάτω το καλάθι. Βλέπουμε και πάλι προβάδισμα στην κλάφτα 38-36. Έχουν πει πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Γιόλιος που έχει 18 πόντους έως τώρα. Νταχογιάννης δεν τελειώνει καλά φάση. Και εμπληδιασμός τώρα για την κλάφτα είναι 3-1. Ξέρας θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Τσιγκούνης με το φόλο. 6-0 φερί, ενώ ο Καφέζης ετοιμάζεται να περάσει το μάτς. Έχουν μείνει ακόμα στο break οι Μιναρίς, δεν ξέρω τι έχει φταίξει. Ο Κούτς κοιτούσε να κάνει δηλώσεις και όχι να κάνει επίπληξη ουσιαστικά στο μάτς. Ο Καλόπουλος αστόχησε, Νταφογιάννης για 2, άστοχος. Και πάλι τάρλα για 3, πλούτα αυτό. Στο 0, ο Μιναρίς στο δεύτερο εγώ. Για τα φύλλο από μέση απόσταση, αστοχή, Μιχαλόπουλος, εκνοδιασμός. Θα μπορούσε να καρφώσει κιόλας, δεν το έκανε. Παρ' όλα αυτά, οι δύο πόντοι ρεθυμένοι, 40-38. Κολιόπουλος. Πέρασε, έκλεισε ο Λόγιος, ο οποίος είναι με διαφορά ο κορυφαίος και τον Μιναρίς και τον αγώνα. Έχει έρθει αποφασισμένος, Μιχαλόπουλος στη γωνία δεν το παίρνει, αρκετά διστακτικός. Θα το πάρει τώρα και θα το χάσει, γι' αυτό δεν το παίρνει πριν. Αποστολόπουλος. Τελεί, δεν το βάζει. Για τα φίλου, είναι ένας με έναν. Τελειώνει, αστοχή, rebound του Τσιγκούνη. Ο Τέρλας όμως του κλέβει. Αποστολόπουλος. Προσπάθησαν να βγουν στο transition οι Μιναρίς, δεν τα κατάφεραν όμως. Καφογιάννης, όπα. Άστοχος. Τριανταφύλλου στην άλλη πλευρά κερδίζει το φάουλ. Καφέζας τώρα θα περάσει το μάτς. Μετά το time out βασικά θα περάσει το μάτς, όχι τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τέσσερα δευτερόλεπτα,
Καρατζόπουλος, Ξέρας, πολύ ωραία συνεργασία. Όμορφη καλάθι, 42-38. Λιόλιος παίρνει το screen του Τάγκαλου και εκτελεί για 3, άστοχα. Μιχαλόπουλος προσπάθησε να ανανεώσει, δεν τα κατάφερε. Ζήκου είναι εκεί. Έμεινε στο ένα πόδι, σαν το πουλί και μπάζαρι στο συμπέκτη. Ξέρας, εξαιρετική προσπίση, άσχετο το τελείωμα. Όχι, η προσπίση ήταν με δύνατο. Γεια σας, παρακολουθώ, είναι εξαιρετική. Εδώ είδαμε και τον Κουραχάιν, ο οποίος πέρασε. Μιχαλόπουλος. Ντάρλας και πάλι η μπάλα στα χέρια του πρώην παίκτη των Τράτζικ. Ντάρλας για 2, δεν το έχει πάει καλά το μάτι σήμερα. Και πάλι θα έκανε σωστό. Επαναφορά με τον Παπαδιά. Ζήσεις. Πάντα και παντού ο Μιχαλόπουλος στο μαρκάρισμά του. Θα προσπαθήσει να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Θα πάρει όμως το φάουλ για 2 βολές. Και ευκαιρία για την Κλάφια να περάσει μπροστά με 6. Μία στις δύο και πάλι, Χατζόπουλος στο rebound. Έχει βρει κάποιο πόδι, μπάλα δεν είναι αφιανό. Παρ' όλα αυτά η επίθεση παραμένει για την Κλάφτα. Ζήκου, Ξέρας για 3. Ο Ζήσης είναι εκεί. Κάνει show για τους πολλούς οπαδούς του, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά η διαφορά είναι στις 7. Με τα Reebok θα παίξει, δεν ξέρω. Νέα μόδα. Ντάρλας. Αποστολόπουλος. Ενώ ο Παναγόπουλος έχει βρεθεί τελείως στον πάγκο, αυτό δεν χάνεται, αλλά πρέπει να δούμε και το ματς. Τάγκαλος γυρνάει, άστοχα. Ζήκου στη γωνία για το συν 10. Δεν θα το πραγματοποιήσει, rebound Τάρλα. Νομίζω η μπάλα πρέπει να πάει περισσότερο στα χέρια του ανθρώπου που βλέπετε τώρα. Γιατί δεν έχει πάρει καθόλου πρωτοβουλία στο δεύτερο μέρος και ίσως και αυτό οι μιναροί δεν μπορούν να πετύχουν καλά με τίποτα. Λιόλιος στην επαναφορά. Ωραία κίνηση, πάσα στον Τάγκαλο, ούτε τώρα. Αυτά τα κενά διαστήματα των Μιναρίστ είναι που τους κόστησαν το μάτς και με τους πυρβόκι πάτς. Ενώ ο Ζήκου τώρα με ανοιχτό διάδρομο θα σκορδάει. Συν 9. Ενώ ο Λιόλιος χάνει, προσπαθεί, η μπάλα είναι μιναρής. Περνάει ο Αποστολόπουλος.
Δημητρόπουλος. Αποστολόπουλος θέλει να ξεκολλήσει λίγο την ομάδα του. Μόνο αυτό δεν έκανε. Παπαθιά 49. Σε ένα εξαιρετικό δεκάλεπτο. Δάρλας για 2. 49-40. Μιχάλης Δάρλας. Τι έχουμε. Time out. Λογικά τον Παναγόπουλο, γιατί ο κλάφτα δεν έχουν λόγο να καλέσουν. Επιστρέφουμε όπως και να έχει μαζί σας σε λίγο. Με την μπάλα στα χέρια. Ένας από τους πολυτιμότερους και σήμερα. Κωστάκης με τον Νταφογιάννη, και τον Παναγόπουλο κόπηκε από τον πρόεδρο, προπονητή και παίκτη της ομάδας. Νάτος εδώ. Κάνει αμέσως αισθητή την παρουσία του. Ντάρλας. Δημητρόπουλος. Βήματα. Ζήσεις. 1:20 ακόμα. Στους 9 η κλάφτα. Σέρας, ωραία πάσα. Κωστάκης. Βήματα και από αυτό. Σαν να έχει δυναμώσει λίγο η άμυνα, τον Μιναρί στα τελευταία λεπτά. Δημητρόπουλος και πάλι μπερδεύεται. Δεύτερη φορά που το κάνει αυτό σήμερα, νομίζω δεν πρέπει να το ξαναδούμε. Ζήσεις. Θα περάσει. Ξέρας για 3. Άστοχος Ζήσεις όμως, καθώς δεν υπήρχε κανένας για το rebound. Θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει. Συν 12. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Τίνα Ρίστη. Λιώνει ως κάτω το καλάθι. Παναγόπουλος αφήνει στο Λιώλιο. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, Λιώλιος στην εκπνοή, άστοχος. Και τελευταία επίθεση είναι για την κλάφτα. Ζήσεις. Ο Λιώπουλος για 3. Άστοχος, Χατζόπουλος στο επιθετικό. 3 δευτερόλεπτα, Ξέρας. Θα κοπεί από τον Παπαγιάννη ψηλά. Και τέλος, δεκαλέπτου 52-40. Με ένα επιμέρους 18-4 σε αυτό το δεκάλεπτο, με χαρά. Come on!
Θα επιστρέφουμε σε λίγο για το 4ο δεκάλεπτο που θα κρίνει τον νικητή. Επιστρέψαμε για το 4ο δεκάλεπτο με τον Ξύση να έχει την μπάλα. 52-40 το σκορ. Όλα πήγαν καλά για την κλάφτα στο 3ο δεκάλεπτο. Εδώ έχουμε βήματα από το Χατζόπουλο. Ίσως να ήταν και φάουλ, δεν είμαι σίγουρος. Κάρλας. Λιόλιος παίρνει ένα σκριν. Μένει με το Χατζόπουλο, τελειώνει τη φάση άστοχα. Ριμπάνω τον Παναγόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει κιόλας για τρεις. Άστοχα. Χατζόπουλο στο ριμπάνω. Και θα του κλέψει την μπάλα ο Παναγόπουλος, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολύ αυτή την ομάδα του. Δεν συνήθιζα να το λέω, αλλά πράγματι. Και ο Λιόλιος εκτελεί για τρεις, μειώνοντας μονοψήφιο και πάλι 52-43. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο του καλά έφτασε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα λίγο να κλέψει από το Ζήση. Σπύρο Ζήσης μέχρι μέσα. Άτυχος, rebound από κανέναν, καθώς η μπάλα είναι για κλάφτα. Διαμαρτυρήθηκε ο Δημητρόπουλος, όμως δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Επαναφορά τώρα Χατζόπουλος, εντελώς ξεμαρκάρισης από τη βολή, είναι άστοχος. Δημητρόπουλος μας έρθει το rebound, Κάρλας. Παναγόπουλος ελεύθερος από τις 45, ο Χριστός. Αρκετά άστοχος. Και ο Τριανταφύλου τώρα. Για τον Κωστάκη, άστοχος. Παναγόπουλος. Μπάλα κλάφτα. Ξέρας βγαίνει από τα σκριν και είναι μόνος του. Αστοχή, rebound του Χατζόπουλου. Καθώς εκεί είναι πιο ψηλός από όλους. Και έχει πλεονέκτημα μαζί. Αστοχή, Δημητρόπουλος προσπάθησε και τελικά κράτησε την κατοχή. Ντάρλας. Θα πάρει το φάλα, θα ζήσει. Μόλις το πρώτο μαγικό στα 8 και 8. Και έχουμε την είσοδο του Στάμου και πάλι και του Μιχαλόπουλου. Λιόλιος με τον Ξέρα μπροστά του, φαίνεται να θέλει να το πάρει και αυτό θα κάνει. Δεν θα το βάλει όμως, ριμπάν του Κωστάκη. Ζήσεις με Ντάρλα. Ξέρας. Παίρνει το φάλο του Κωστάκη, σωστά. Άλλη μια εξαιρετική άμυνα του παίκτη του Μίνα Ρίστ. Λιόλιος πήρε το σκρίνι του Ταφογιάννη και πέρασε μέχρι μέσα φάουλ. Παραλίγο να πάρει το μάξιμο. Η πρώτη 52-44. Πέρασε και ο Παπαδιάς. Και ο Παπαδιάς. Α, όχι, και τον δεύτερο. Για
Τριανταφύλου μέχρι μέσα. Ωραία κίνηση. Φάουλ. Τριανταφύλου λοιπόν στη γραμμή για δύο βολές. Μόνο που ο Χατζόπουλος εδώ τον βλέπουμε πρέπει να σκουπίσει την παρκέ πρώτα. Μέσα η πρώτη, 53-45. Στα 7 και 10. Λιόλιος, ο οποίος δεν θυμάμαι να έχει βγει στο μάτς, νομίζω έχει παίξει όλο το παιχνίδι ως τώρα. Πέρασε Ντάρλας για 2. Το χάσε Λιόλιος στο πόλο. Και ξανά στο μείον 7 η Μιναρίστ και στο συν 7 η Κλάφτα. Ντάρλας μετά το κλέψιμο του Παφογιάννη. Μιχαλόπουλος. Λιόλιος με το Ζήση μπροστά του. Πολύ σημαντική η επίθεση αυτή. Λιόλιος μέχρι μέσα. Νταφογιάννης για 3. Άστοχος. Και φάουλ που κερδίζουν οι κλάτες στη συνέχεια. Τριανταφύλου στη γωνία ο Παπαδιάς εντελώς ξεμαρκάριστος, δεύτερη φορά που τον αφήνουν, αστοχή αυτή τη φορά. Ο Αποστολόπουλος θα κερδίσει νομίζω την κατοχή. Παρακολουθήσω σπάνω. Και νέα κατοχή για τους Κιναρίστες. Ντάρλας. Ωραία κίνηση, φάουλ. Δεν μπήκε το καλάθι, απίστευτο. Η μπάλα στεφογύρισε στο καλάθι 3-4-5 κάπου εκεί φορές και τελικά δεν κατέληξε εντός. Έχουμε time out που καλούν οι Κλάφτα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Θα ήταν σημαντική αυτή η πόντια για τους Μιναρίς. Δεν ήρθαν όμως. Ζήσεις. We'll be right back.
πέρασε, ωραία κίνηση, πάσαρε στον Παπαδιά, ο οποίος δεν τελείωσε καλά, όμως Τάγκαλος νικάει τους πάντες στο rebound. Αποστολόπουλος είναι με τον Τριανταφύλου, τον παίζει με πλάτη, Τάγκαλος ελεύθερος για τρεις, μέσα με τα πνό το Τάγκαλο, 54-50 και έχουμε μάτς. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 5 και 20, κλέψιμο του Αποστολόπουλου, Τάρλας. Αποστολόπουλος με πάρα πολύ ψυχολογία, Μιχαλόπουλος αφήνει στο λιόλιο, ο οποίος πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Λιόλιος πήρε το screen μέχρι το καλάθι, δεν πήγε ο ίδιος τεχνικό και τον έκοψε ο Ζήσης, μπάλα μην αρέσει. Αλλαγές τώρα, Καφέζας αντί του Ντάρλα στο μάτς. Κωστάκη και μπάλα στο τυπούνι. Τριανταφύλλου. Φάουλ του Λιόλιου. Παπαδιάς 45, το σκέφτηκε, δεν το πήρε, πήγε μέχρι μέσα και αστόχησε rebound από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα έξυπνα πάνω σε αντίπαλο για να κερδίσει την κατοχή. Αποστολόπουλος. Λιόλιος με το Ζήση μπροστά του, πέρασε, πήρε την εσωτερική και το φάουλ από τον Ιστήρο Ζήση και το καλάθι μέτρησε, είχα μέτρησε, δεν είδα. Όχι, δεν μέτρησε, σωστά. Επαναφορά με τον ίδιο, ήταν το τέταρτο μαδικό. Όχι, ο Αποστολόπουλος πάει γενικά. Ο Λόπουλος ψάχνει πάσα, τη βρίσκει στο Μιχαλόπουλο. Καφέζας. Ταγκαλός. Καφέζας ελεύθερος για τρεις. Άστοχος. Χαμένες ευκαιρίες για τους Μιναρίς για να μπουν και πάλι ενεργά στη διεκδίκηση. Κλέψιμο του Λιόλιου. Αποστολόπουλος αφήνει στα χέρια του ηγέτη της ομάδας, του Νίκου Λιόλιου. Μπει μέχρι μέσα, Μιχαλόπουλος για τρεις, με πάρα πολύ καμπύλη, άστοχος.
και 27 ακόμα. Ζήσει, σουτάρι για 2. Αστοχή, είναι άτυπο ο Ζήσει. Χωρίς καθαρό μυαλό οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Λιόλιος μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Και στη συνέχεια ο Τριανταφύλλου θα πάρει την μπάλα. Θα μπει μέχρι μέσα, θα τελειώσει. 96. Θα περάσει, η μπάλα θα φτάσει στον Τάγκαλο, Καφέζας, Αποστολόπουλος ελεύθερος για 3. Άστοχος και πάλι, Μιχαλόπουλος όμως είναι εκεί. Καφέζας για 3 με άμυνα, δεν είναι καλό. Ζήσει στον ευνηδιασμό, θα παραλίγο να την κλέψει την μπάλα ο Αποστολόπουλος. Μερικές αψιμαχίες στο πάγκο του Μιναρίστ. Τεντωμένα τα νεύρα. Τριανταφύλλου θα μπει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα. Ο ίδιος όμως είναι εκεί για να κερδίσει. 58-50. Λιόλιος, τον χρειάζονται περισσότερο από ποτέ οι μιναρίστες εδώ. Θα μπει μέχρι μέσα, φοβερό καλάθι, 58-52. Ζήσεις, πέρασε. Πέρασε για τον Τάγκαλο, του φύγε προς στιγμή. Για 3, άστοχος, μπάλα. Κλάφτα, σωστά. Πολύ σωστά. Των 58-52, 1.47 ακόμα, αρκετά πολύτιμη κατοχή για την Κλάφτα εδώ. Time out. Είπαμε και πριν 1.47 απομένει. Ζήκου. Ζήσεις για 3 για να το τελειώσει. Δεν θα το κάνει. Λιόλιος στο rebound. Για τους μιναρίστες. Άστοχος στην πρώτη ενέργεια. Στις 2, rebound αμυντικό. Ζήσεις,
Περνάει από τον Τάρλα. Τσιγκούνης κάνει το καλάθι. Νομίζω σιγά σιγά το παιχνίδι παίρνει το δρόμο του. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Μιναρείς. Έχουν περίπου 70 δευτερόλεπτα και είναι στο σημείο αυτό ο Βέρλας. Καφέσας θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Ζήσει στο rebound, την κρατάει και όλα, νομίζω εδώ όλα τελειώνουν. Ζήσεις πέρασε, floater, άστοχο, rebound του Καφέζα. Λιόλιος φεύγει στον εμβουλιασμό με το Σίκου, τελειώνει την πάση, ίσως να του γίνει το foul. 60-54. Τριανταφύλλου. Τριανταφύλλου πέρασε. Έχει ελεύθερος για τρεις. Θα το πάρει, θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Λιβάνει το παλιό του Τάρλας. Λιόλιος πρέπει να παίξει γρήγορα. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Μιχαλόπουλος θα το πάρει. Δεν θα το βάλει, τέλος. Ζήσει στο rebound. Δεν θα κάνουν επίθεση. Και οι Μιναρείς αντίστοιχα δεν θα κάνουν φάουλ. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 60-54 σε μια διαφήμιση. Μπάσκετ, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νίκη για την Κλάφτα. Ακόμη μία. Ενώ οι Μιναρείς βυθίζονται στο 1-3. Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε και άλλη αναμέτρηση συνέχεια. Για όσους θα φύγετε, καλό βράδυ.